Να γνωριστούμε και λίγο καλύτερα για τους φίλους που μας παρακολουθούν εκτός Ζακύνθου. Ναι. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα πούμε στο τέλος για το νέο τραγούδι. Πώς ξεκίνησε αυτή η πορεία για το τραγούδι, πόσο καιρό χρειάστηκε ουσιαστικά και ποια ήταν οι δικές σου προσπάθειες γι' αυτό, για να κάνεις αυτό που αγαπάς πάντα. Εμείς είμαστε σε αναζήτηση τραγουδιού πολλούς μήνες. Έχουμε κάνει πάρα πολλά demo, δείγματα δηλαδή. Καταλήξαμε σε αυτό γιατί είναι, ίσως ήταν το πιο ωραίο από αυτά που έχουμε ακούσει και που έχουμε δειγματιστεί. Και νομίζω ότι το πρώτο δείγμα το κάναμε τον Αύγουστο, Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Δεκέμβρη είπαμε το τελικό OK και τώρα το έχετε στα χέρια σας. Μάλιστα. Και στα αυτιά μας. Και στα αυτιά σας, ναι. Στα μάτια σας, γιατί οπτικοποιήθηκε. Το Φλεβάρι κάναμε τα γυρίσματα και έχετε εικόνα και ήχο. Έχω εικόνα και ήχο. Για πες μας για τα γυρίσματα, αλήθεια, πώς πήγαν. Τα γυρίσματα πολύ ωραία, πάρα πολλές οι ώρες. Πολύ δύσκολο για κάποιον που δεν το έχει ξανακάνει. Είναι λίγο κάπως περίεργο. Έχει πολύ κόσμο που σε περικλεί, έχεις πολλά πράγματα που ακούς, έχεις πολλές εντολές που πρέπει να εκτελέσεις, έχεις όλους τους τεχνικούς που μιλάνε μεταξύ τους και εσύ δεν πρέπει να δίνεις σημασία, έχεις το playback που πρέπει να είσαι συντονισμένος και να τραγουδάς κανονικά. Είναι πολύ, αλλά είναι ωραία εμπειρία. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Πού έγιναν τα γυρίσματα? Τα γυρίσματα έγιναν στο πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον. Εγώ δεν είχα ξαναπάει, μου είπαν ότι είναι σε πολύ καλή φάση το πάρκο, το φτιάχνουν δηλαδή σιγά σιγά και επέλεξε ο σκηνοθέτης, ο Βαγγέλης ο Τσαουσόπουλος, να το κάνουμε εκεί. Βλέπουμε και τους δύο πρωταγωνιστές, δεν είσαι ουσιαστικά ο ήρωας, έχουν επιλεγεί δύο άλλα πρόσωπα για την ιστορία. Ναι, ναι, είναι ο φίλος μου ο Αποστόλης ο Κρίτσας και η Άννα Μαρία Ιγούση. Εμείς θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο το τραγούδι, αλλά για πες μας λίγο για το μήνυμά του. Το story είναι ότι ο ήρωας, εγώ δηλαδή, ας πούμε, πιάνω στα πράσα την κοπελιά μου με κάποιον άλλο και ακολουθήσαμε εν μέρη τους στίχους στο βίντεο κλιπ, δηλαδή αυτά που μου κάνεις σου εύχομαι να τα περάσεις και τα περνάει, ας πούμε, σε πολύ γρήγορη φάση στο βίντεο κλιπ, ότι την αφήνει και εκείνος, την αφήνω και εγώ εννοείται και το μήνυμα είναι, το story είναι όλο αυτό, δηλαδή προσπαθήσαμε στο βίντεο κλιπ να κάνουμε εικόνα κάπως ή αν στίχο. Όχι 100%, ναι, να προσεγγίσουμε το στίχο, να μην το αφήσουμε να είναι αφηρημένο. Θεωρείς δηλαδή τώρα και μετά και από αυτή την συνεργασία που είναι πραγματικά πολύ σημαντική ότι είσαι στην καλύτερη σου φάση? Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το πεις ποτέ. Είμαι σε μια πολύ καλή φάση, η καλύτερη για την ώρα. Ελπίζω και εύχομαι να έρθουν και άλλες πολύ καλύτερες. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή η στιγμή, γιατί έχω μια πολύ καλή εταιρεία, τη Heaven. Έχω έναν πολύ καλό παραγωγό και συνθέτη, τον Παναγιώτη τον Μπρακούλια. Έχω έναν στιχουργό, τον Γιώργο τον Δούκα, και πολύ καλό μου φίλο. Έχω έναν πολύ καλό σκηνοθέτη, τον Βαγγέλη τον Τζαουσόπουλο, που σκηνοθετεί πολύ μεγάλα ονόματα. Μια φωτογράφηση που έχουμε κάνει για το εξώφυλλο που θα συνοδεύσει το τραγούδι στις ψηφιακές βιβλιοθήκες στο ίντερνετ, την κάναμε με τον Γιώργο τον Καλφαμανόλη. Οπότε η μουσική ακόμα που παίζουν μέσα είναι πάρα πολύ γνωστή. Ναι, είναι μια πολύ καλή στιγμή, νομίζω. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι είναι έτσι, στα σχέδιά σου? Έχουμε πολλές εμφανίσεις, πολλά guests σε διάφορες εκπομπές που συζητάμε. Έχουμε στα σκαριά πολλές δουλειές που είναι στον αέρα. Δεν θα μπορούσα να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο τώρα, γιατί είναι εντελώς συζητήσεις στον αέρα. Αλλά γίνονται πράγματα, πολλά. Έχει τρέξιμο όλο αυτό, αλλά είναι ωραίο το τρέξιμο. Όταν αυτό που κάνεις αρέσει, είναι ωραίο. Και είναι και δημιουργικό. Οι φίλοι σου από την Ζάκυνθο, τι σου είπαν μόλις το είδαν το βίντεο κλιπ? Οι περισσότεροι κλαίνε και στεναχωριέμαι εγώ. Βασικά, ναι, η πρώτη αντίδραση είναι το κλάμα και είμαστε σε μια φάση, ας πούμε, που κλαίμε όλοι μαζί. Είναι χαράς όμως. Είναι χαρά, ναι. Είναι δικαίωση, μην το παίρνεις, είναι δικαίωση.
Ναι, απλά στεναχωριέμαι γιατί δεν θέλω τους δικούς μου ανθρώπους να τους ακούω έτσι. Ξέρω ότι είναι δάκρυα και συγκίνηση από χαρά, αλλά είναι λίγο. Για τέτοια αξίζει τον κόπο να κλαίες. Ναι, ναι, όντως. Αλλά οι περισσότεροι, δηλαδή 9 στους 10, έχουμε αυτές τις αντιδράσεις και δεν τα μπορώ καθόλου αυτά και είμαστε σε μια φάση του μικρού. Αυτό έχει δίκιο. Να συγκινηθεί και τα λοιπά. Αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Σε χάρηκαν αρκετό καιρό πραγματικά. Είδαμε και τα σχόλια που έχουν γράψει στο YouTube από κάτω και με πόση αγάπη έχουν δεχτεί αυτή τη νέα δουλειά. Ναι, υπάρχει ένας βομβαρδισμός, όχι τόσο στο YouTube όσο στο Facebook, στη σελίδα μου την προσωπική. Στο προφίλ μου, που ναι, ένας βομβαρδισμός σε εισερχόμενα μηνύματα, στον τοίχο γίνεται χαμός, σε αιτήματα φιλίας, ναι, γίνεται ένας ψιλοπανικός. Πανικός. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλό ταξίδι και σύντομα να τα ξαναπούμε. Και σ' άλλα. Έτσι, να τα ξαναπούμε πάλι με δύναμη, ευχάριστα. Να έχεις δύναμη. Είμαστε ήδη στα σκαριά και ωραία, για τα άλλα. Ακόμα καλύτερα. Θα σας ενημερώσουμε σύντομος. Σύντομα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εμείς λοιπόν τώρα να πάμε να ακούσουμε το νέο τραγούδι με τίτλο «Εκεί». Βήμα μην εκείνη μου μιλήσεις. Θα ρεις πως βρήκες την καρδιά να μ' αντικρίσεις. Εκεί να μείνεις κι άλλο μη με πλησιάζεις. Πια δε με νοιάζεις. Εκεί απέναντι να μείνεις να κοιτάζεις. Δες με καλύτερα να πάψεις να διστάσεις. Το ίδιο πρόσωπο θα δεις με άλλο βλέμμα, τέρμα το ψέμα. Όσα αλλάξανε οι θέσεις μας, λες και με εκδικήσαι. Καθρέφτες είναι τα λόγια σου, εκεί που ήμουν είσαι. Εκεί να μείνεις εκεί, να μάθεις πως πονάει η ψυχή με λόγια προδομένα. Μας το κάνω αρχή, γιατί διαλέγω εμένα. Εκεί είσαι το λάθος που αντίκρινε δικάζει. Ξέρω καλά πως νιώθεις και δεν με πειράζει. Εσύ το διάλεξες και μπήκε ανάμεσά μας, μες στην καρδιά μας. Πώς αλλάξανε οι θέσεις μας, λες και με εκδικήσαι. Καθρέφτες είναι τα λόγια σου, εκεί που ήμουν είσαι. Εκεί να μείνεις εκεί, να μάθεις πως πονάει η ψυχή με λόγια προδομένα. Μας το κάνω αρχή, γιατί διαλέγω εμένα. Εκεί να μείνεις εκεί, να μάθεις πως πονάει η ψυχή με λόγια προδομένα. Εκεί να μείνεις εκεί, το τέλος μας το κάνω αρχή, γιατί διαλέγω εμένα. Μείνεις εκεί, να